Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι έχουμε χτίσει μια όμορφη επικοινωνία με διάφορες περιοχές, ακόμα και εκτός Κρήτης. Το ψάχνουμε αρκετά, ειδικά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, περιοχές όπως την Κομωτινή, όπως η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, η Ιωάννινα, που θα πάμε τώρα για να γνωρίσουμε το ελληνικό Ιωαννίνων, που πραγματικά έχει μετατραπεί εξαιτίας της δραστηριότητας ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, και αναφέρομαι στον κύριο Θεόδωρο Παπαγιάννη, ο οποίος είναι και ομότιμος καθηγητής ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, έχει μετατραπεί σε μια υπαίθρια γκαλερί. Είναι ένα χωριό το οποίο μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο βέβαια οποιαδήποτε περιοχή στην Ελλάδα θα μπορέσει να προτάξει και να βγάλει μπροστά στο μέτωπο της εξωστρέφειας που πρέπει να έχει την σύγχρονη τέχνη. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες και αναφέρθηκα στον κύριο Θεόδωρο Παπαγιάννη, ο οποίος κατάφερε βέβαια να παντρέψει από τη μία την παράδοση της Ηπείρου και των άγριων βουνών των Τζουμέρκων με την παραδοσιακή ζωή του τόπου και βέβαια με όχημα ιστορίες της περιοχής. Πάμε να τον συναντήσουμε και είναι χαρά μας, κύριος Θεόδωρος Παπαγιάννης. Κύριε Παπαγιάννη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Από την Αθήνα είμαι, αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες και καταλαβαίνουμε βέβαια πόσο πολύ αγαπάτε τον συγκεκριμένο τόπο. Είμαι δεμένος με τον τόπο, είναι αλήθεια. Έχω μνήμες έντονες από εκεί. Δεν έκοψα ποτέ επαφή, παρόλο που τα περισσότερα χρόνια έζησα στην Αθήνα. Τα πρώτα χρόνια που έζησα εκεί είναι πολύ χαρακτηριστικά. Και αφού τελείωσα τη Σχολή Καλών Τεχνών και πήρα τη σύνταξη, ναι, δημιούργησα και ένα μουσείο πια εκεί, με έργα που είναι από τις μνήμες μου και, ναι, από τα βιώματά μου. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης, και βλέπουμε το πάντρεμα της παράδοσης και της ιστορίας ενός τόπου με τη σύγχρονη τέχνη. Ναι, υποτίθεται ότι παίρνω ερεθίσματα από τις μνήμες μου και από τη ζωή εκεί για να δημιουργήσω έργα σύγχρονης τέχνης. Γι' αυτό και το μουσείο είναι Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Βλέπουμε ωστόσο ότι ξεχασμένες περιοχές έρχονται στο προσκήνιο εξαιτίας από τη μία της διορατικότητας και από την άλλη της αγάπης ντόπιων ανθρώπων που μπορεί να έχουν φύγει από την περιοχή, ωστόσο επιστρέφουν στον τόπο τους και προτάσουν βέβαια την τέχνη και τον πολιτισμό. Εξαιτίας λοιπόν της δικής σας δραστηριότητας και του ταλέντου σας, μία περιοχή όπως το ελληνικό έρχεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο και οι εικόνες από την περιοχή ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Ναι, και σε όλο τον κόσμο πρέπει να σας και πω. Και σε όλο τον κόσμο, πριν από βέβαια. Πριν από λίγο καιρό ήταν η Ολλανδική τηλεόραση εκεί και, ναι, και κάποια πράγματα άλλα τα οποία έχουν πάρει, ας πούμε, από το μουσείο ταξιδεύουν και σε πολλά άλλα μέρη. Και έχουμε και επισκέπτες από όλο τον κόσμο δηλαδή. Δεν είναι ότι μπορεί να έχουμε από την Ευρώπη περισσότερους, αλλά έχουμε και από άλλες χώρες και έχουμε και Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, που ζουν στην Αμερική, που ζουν στην Ευρώπη βέβαια, οι οποίοι έρχονται, και επειδή ακριβώς ένα από τα θέματα είναι ο μετανάστης και επειδή η περιοχή εκεί πέρα είναι χαρακτηρισμένη, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που φεύγαν να κερδίσουν το ψωμί τους προς όλα τα μέρη του κόσμου, όσοι γυρίζουν εκεί πέρα και βλέπουν το μετανάστη, δεν ξέρω αν σας τον έστειλε, αν την έχετε την εικόνα αυτή του μετανάστη με τη βαλίτσα. Βέβαια, έχουμε. Την είδαμε προηγουμένως, θα την ξαναδούμε πάλι. Ναι. Έρχονται εκεί πέρα και εκεί τους πιάνει το παράπονο, γιατί βλέπουν τον εαυτό τους πολλές φορές. Κύριε Παπαγιάννη, ντόπιους μόνιμους κατοίκους εκεί το χωριό έχει? Βεβαίως, έχει γύρω στους 250. Ναι. Τι σας λένε έχει γενικά? Πώς αντιλαμβάνονται έτσι οι παλαιότερες γενιές αυτή την πρωτοβουλία σας και αυτή τη στάση ζωής που έχετε υιοθετήσει? Κοιτάξτε, το χωριό τώρα έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Το μουσείο το έχουν επισκεφθεί καταρχάς τρεις πρόεδροι της Δημοκρατίας. Ναι. Υπουργοί πολιτισμού. Όλα αυτά τα βλέπουν και βέβαια δεν μπορεί να μην τους εντυπωσιάζουν. Σου λέει ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Μάλιστα. Κάτι σημαντικό συμβαίνει. Άλλωστε υπάρχουν και έργα τα οποία τους θυμίζουν τη ζωή τους.
Έχουμε σκηνές από το μουσείο που θυμίζουν και τη ζωή των ανθρώπων εκεί. Κύριε Παπαγιάννη, ο ρόλος της νέας γενιάς στο να υιοθετηθεί και να υπάρξει και μία συνέχεια σε αυτή τη νοοτροπία, σε αυτή τη φιλοσοφία που και ο ίδιος έχετε έτσι υιοθετήσει, πόσο σημαντικός είναι? Κοιτάξτε, εγώ δάσκαλος ήμουν πολλά χρόνια, 40 χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών, επομένως έχω βγάλει σειρά ανθρώπων που έχουν σήμερα είναι καλλιτέχνες, άλλοι είναι καθηγητές ήδη σε πανεπιστήμια και σε σχολές και στο εξωτερικό και εδώ. Επομένως, βλέπω ότι υπάρχει μια στόφα καλλιτεχνική στο λαό μας. Έχουμε νέα παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα. Αυτοί διαπρέπουν σε διάφορα μήκη και πλάτη της γης. Υπότροφοι ή που ασκούν το επάγγελμά τους σε διάφορα μέρη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό. Και αισθάνομαι και περήφανος, πρέπει να πω, διότι η δικαίωση ενός δασκάλου είναι οι μαθητές του. Σωστά. Και οι νέοι άνθρωποι. Κύριε Παπαγιάννη, τι να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, για όλα όσα έχετε πετύχει με τη δική σας μακρά διαδρομή, βέβαια, και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στο μέτωπο των καλών τεχνών. Με το καλό να επισκεφτούμε και αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ξέρετε, ταυτόχρονα ευλογημένους τόπους έχει και η Κρήτη. Είμαι σίγουρος, δεν ξέρω, έχετε βρεθεί? Αν έχω βρεθεί, λέει, έτσι. Εγώ μετά τις σπουδές μου μελέτησα τα αρχαιολογικά μουσεία της Κρήτης επί μήνες. Τι είναι αυτό ειδικά που... του Ηρακλείου. Ακριβώς, τι είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζεται σε επίπεδο Κρήτης? Ότι η Κρήτη ήταν η εκατόμπολης κατά τον Όμηρο, επομένως είχε μια άνθηση των τεχνών πολύ μεγάλη, γι' αυτό και έχουμε τόσες ανακαλύψεις αρχαιολογικές, γι' αυτό έχουμε τόσο σπουδαία μουσεία και τόσο σπουδαία τέχνη. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν από Κρήτη, με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.